Φίλοι και φίλες, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Θέλω ιδιαιτέρως να χαιρετήσω τη φίλη μου, τη φοιτήτρια, τη Δάφνη, την Έρη και πολλούς από εσάς που γνωριζόμαστε. Το TEDx του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαιώνει πως ο δρόμος που διαλέξαμε στην περιφέρεια Κρήτης είναι ο σωστός. Ο δρόμος αυτός μας δείχνει πως πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουμε τον άνθρωπο. Να στοχεύουμε στην πίστη, στην αξιοπιστία, στην αριστεία, στις δυνατότητες. Να μην φοβόμαστε να διορθώσουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί αυτός που είναι τολμηρός, απλός και μεθοδικός, είναι εκείνος που κατακτά την εύνοια. Την εύνοια που αποτελεί το θεματικό πυρήνα της φετινής διοργάνωσης. Αυτή την εύνοια για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Τη μετάβαση από το εγώ στο εμείς. Την πεποίθηση πως η δουλειά που παράγουμε είναι πολλών ανθρώπων έργο. Μία αρχή που υπηρετούμε τουλάχιστον εμείς στην περιφέρεια Κρήτης με συνέπεια, έχοντας πάντα στην κορυφή του σχεδιασμού μας όλους τους νέους και τις νέες της Κρήτης. Όλους εσάς, τους νέους επιστήμονες, τους νέους επιχειρηματίες, τους νέους που καινοτομούν σε μια εποχή δύσκολη όπως η σημερινή. Για την περιφέρεια Κρήτης, η νέα γενιά αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτού του τόπου. Σε εσάς εμπιστευόμαστε το μέλλον και το λέμε με ειλικρίνεια αυτό. Για εσάς οφείλουμε να δουλεύουμε, αποδεικνύοντας καθημερινά πως η εύνοια αποτελεί μια έμπρακτη πράξη αναγνώρισης των δυνατοτήτων σας. Το ταξίδι για το αύριο, για πολλούς από εσάς, ξεκινάει τώρα. Μέσα στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, που όταν ήμουν κι εγώ φοιτητής, δεν είχαμε βέβαια αυτά εδώ τα σύγχρονα εργαλεία να μιλάμε, εκεί που καθημερινά αναζητείτε εσείς την εύνοια, εκεί που σχεδιάζετε το κοινό σας μέλλον, σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε συνοδοιπόροι. Θέλουμε να είμαστε συνοδοιπόροι. Είναι αλήθεια βέβαια ότι οι μέρες και οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες. Η σημερινή κατάσταση που βιώνει η πατρίδα μας δημιουργεί ανασφάλεια για την επαγγελματική αποκατάσταση και το εργασιακό μέλλον. Όμως, δεν πρέπει να απελπίζεστε, ούτε να εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Αλλά σε πείσμα των καιρών πρέπει να προσπαθείτε για το καλύτερο. Κλείνοντας, και αφού συγχαρώ ιδιαίτερα τους διοργανωτές, τους ομιλητές, όλους εσάς, βλέπω τον αντιπρίτανη, τον Παναγιώτη τον Τζακαλίδη, να σας συγχαρώ όλους, να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο που φιλοξενεί αυτή τη δραστηριότητα και να σας ευχηθώ καλή πορεία, έχοντας στο μυαλό σας ότι το εμείς υπερτερεί του εγώ. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα, κύριε Αντιπρίτανη, να μπει μια τεράστια πινακίδα στο Πανεπιστήμιο και να λέει αυτό ακριβώς, το εμείς υπερτερεί του εγώ. Πρέπει όλοι να δουλεύουμε για το κοινό καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.